Γεια σας! Σήμερα έχω tag, το tag της Άνοιξης από το κανάλι Beauty Joint και θα έχω το link από κάτω για να επισκεφτείτε, να δείτε και εκεί τις απαντήσεις από το σημερινό tag. Όπως επίσης θα έχω και το δικό μου βίντεο ως βίντεο απάντηση στο κανάλι για να το δει και εκείνη. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Αγαπημένο βερνίκι είναι αυτό εδώ της Ερεντουέ. Φέτος δεν έχω προλάβει να χρησιμοποιήσω αρκετά για να σας πω από τις νέες κολεξιόν τι έχω πάρει, αλλά αυτό εδώ το έχω χρησιμοποιήσει πολύ πέρσι. Είναι ένα έτσι πολύ έντονο χρώμα της μέντας και με την Ερεντουέ έχω μια σχέση αγάπης μίσους, αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πολύ. Must κραγιόν για την Άνοιξη είναι ένα της Clinique και δυστυχώς δεν έχω να σας δείξω το νουμεράκι του γιατί μου έχει βγει, αλλά είναι ένα έτσι πολύ έντονο ένα πολύ έντονο κοραλί χρώμα. Ανοιξιάτικο φόρεμα. Λοιπόν, πέρσι είχα πάρει αυτό εδώ το φόρεμα που είναι από κάτω πράσινο και έχει ρίγες από το πάνω μέρος και το καλό με αυτό είναι ότι ποτέ να μην υποτιμάς διάφορα μαγαζιά ή το παζάρι ή λαϊκή, όπως το λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγώ στη Δράμα και στην Ξάνθη νομίζω το λένε παζάρι. Και είχα βρει αυτό το φορεματάκι μόνο 2 ή 3 ευρώ και το καταυχαριστήθηκα, θέλω να σας πω. Αγαπημένο λουλούδι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο να σας πω. Κάθε φορά και κάθε εποχή ή κατά διαστήματα αλλάζουν τα γούστα μου, αλλά συνήθως είναι αυτά που δύσκολα μπαίνουν σε βάζο. Δηλαδή ή τα αγριολούλουδα που είναι πολύ ψηλά λουλουδάκια και δεν είναι τόσο όμορφα να τα βάλεις σε βάζο, μόνο σε σύνθεση μαζί με άλλα μπαίνουν για να φάνουν πιο όμορφα. Ή τώρα αυτό το διάστημα αγαπώ πολύ ένα λουλούδι που λέγεται ροδόδεντρο. Αγαπημένο ανοιξιάτικο μαντίλι αξεσουάρ είναι αυτό εδώ που μου έχει πλέξει η μητέρα μου. Το είχα παραγγείλει, τα χρώματα εννοώ, και ήθελα έτσι πάλι χρώματα, έτσι λίγο λευκό, από πολύ απαλό ροζ, για να μπορώ να το συνδυάζω εύκολα με διάφορα outfit. Για trend της Άνοιξης δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, αν και είχα δει ένα post που είχε κάνει Νατάστα για τη στάση στο μακιγιάζ φέτος την Άνοιξη και το καλοκαίρι και μου άρεσε από όλα περισσότερο αυτό με τα πολύ έντονα χείλη, και επειδή μου αρέσουν τα ροζ χρώματα σε κραγιόν και lip gloss, νομίζω ότι θέλω να πάρω ένα έτσι πολύ έντονο ροζ κραγιόν, οπότε άμα έχετε κάποιο να μου προτείνετε, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Με τα αρώματα και τα body spray δεν τα πολύ πηγαίνω καλά, γιατί είμαι λίγο ιδιότροπη, δύσκολο να μου αρέσει κάποιο άρωμα. Προτιμώ να φοράω έτσι λίγο πιο έντονα body lotion σε άρωμα. Αλλά κερί αυτή την εποχή, και θα δείτε ότι το έχω κάψει, είναι αυτό εδώ από το IKEA και το έχω κάψει μέχρι εδώ κάτω. Είναι το... δεν γράφει... ποιο λουλούδι είναι, αλλά εμένα μου θυμίζει μανόλια. Λοιπόν, και έχει ώρες, 17 ώρες καύσης, και το συγκεκριμένο το πήρα μόνο 80 λεπτά. Η ζωή μου μοιράζεται ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, αν θα το έχετε καταλάβει από διάφορες αναφορές που κάνω. Και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, δεν θα σας πω γιατί είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και πολύ θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα πάρκα. Αλλά στη Δράμα έχουμε έναν εκπληκτικό κήπο με πολύ μεγάλα πλατάνια και καζόν για να παίζουν τα παιδιά. Και όχι μόνο την Άνοιξη, αλλά είναι πολύ όμορφη η πόλη μέσα στο κέντρο της. Γιατί μπορείς να δεις πολύ έντονα τις αλλαγές του καιρού, φθινόπωρο, άνοιξη, έτσι δηλαδή από πιο χειμωνιάτικα που ξεραίνονται τα φύλλα και είναι πολύ όμορφες αυτές οι αλλαγές στα κοκκινόχρωμα
φύλλα που πέφτουν κάτω, όπως και τώρα που είναι η άνοιξη και είναι παντού ένα πολύ ωραίο ζωντανό χρώμα στα φύλλα των δέντρων. Έχουν οι πηγές Αγίας Βαρβάρας που εκεί πέρα έχουμε διάφορες πάπιες και αυτά και παίζουν τα παιδάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και πρέπει να την επισκεφτείτε. Και στο σπίτι μας έχουμε πολύ μεγάλη αυλή και αυτή την εποχή, εντάξει, έχουν ανθίσει τώρα τα δέντρα και η μητέρα μου έχει βάλει και διάφορα κυκλάμινα, κυκρινάκια στα παρτέρια μας και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αγαπημένο πράγμα για την άνοιξη. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς πράγμα. Κάτι που ίσως να έχω συνδέσει μαζί του την άνοιξη, δεν γνωρίζω, πάντα δεν έχω κάτι ιδιαίτερο ή τουλάχιστον δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Αν συνηθίζω να κάνω καθαριότητα, την άνοιξη όχι τόσο πολύ. Κατεβάζω έτσι, αλλάζω κάποια κομμάτια στην ντουλάπα, αλλά όχι τόσο πολύ. Περισσότερο άνοιξη προς καλοκαίρι κάνω αυτό το μεγάλο καθαρισμό και είμαι πολύ της τακτοποίησης. Πάντα κάθε αλλαγή εποχής αλλάζω κατεβάζω μάλλον τα ρούχα, ξεχωρίζω ποια είναι για να δώσω, ποια δεν έχω φορέσει εκείνο το συγκεκριμένο χρόνο και τα δίνω και τακτοποιώ με χρωματική έτσι σειρά και τα σιρτάρια και αυτά και γενικά όλο το σπίτι μου αρέσει πολύ να τακτοποιώ. Σχεδιάζω να κάνω ένα ταξιδάκι μετά το Πάσχα ή και γύρω στο Πάσχα, αν καταφέρω να ξεκλέψω έτσι 2-3 μερούλες. Αλλά θα είναι έκπληξη τώρα αυτό, δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Ψάχνω ιδέες για μέρη και θέλω να είναι κάπου δροσερά και όμορφα έτσι με ωραία τοπία. Οπότε αν έχετε κάτι να μου προτείνετε, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Αυτές ήταν οι απαντήσεις για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσαν και οι δικές μου. Αν έχετε κάνει αυτό το βίντεο, αφήστε το ως απάντηση κάτω από το δικό μου. Θα χαρώ πολύ να το δω. Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά. Μουα!